διότι κάτι την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής. Γιατί? Γιατί όταν μαζεύονται τα παιδιά την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής, αυτή η εορτή έχει χαρακτήρα περισσότερο πνευματικό. Δηλαδή τι? Τιμάμε το όνομα του παιδιού, τιμάμε τον Άγιο του παιδιού. Έτσι, περισσότερο αυτό παρά. Έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τα γενέθλια. Είναι μια εισαγωγή από τη Δύση. Που κάνουν φιέστες στα παιδιά γενέθλια και η γενέθλια πάει ενός έτους το παιδί, να κάνουν γενέθλια. Εντάξει, παιδί. Καταλαβαίνω την χρόνηση του παιδί. Αλλά εάν του μεταφέρουμε το παιδιού ότι εκείνη την ημέρα είναι η δική του ημέρα και μεγάλωσε για ένα χρόνο, έχει ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Ενώ όταν τιμούμε το παιδί μας την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, έχει ένα χαρακτήρα πνευματικό. Έχει θεανθρώπινο χαρακτήρα. Και σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι την ημέρα της ονομαστικής εορτής των παιδιών σας, πείτε στα παιδιά σας, αν πάτε σχολείο, αν η ημέρα σας, η δική σας. Να πάτε όμως εκκλησία, παιδιά. Μην πάτε εκκλησία. Μην πάτε στο σχολείο. Έχω πει και άλλη μέρα και το τραβάω περισσότερο, το τραβάω μέχρι να με δείτε. Έχω πει και για τα θεοφάνεια να μην πάτε στην εκκλησία, στο σχολείο. Γιατί έτσι έχει γίνει. Δηλαδή όλες οι μεγάλες εορτές καταργηθήκαν και μάλιστα πρόσφατα. Έτσι, τα τελευταία δεκαετία έχουν καταργηθεί οι μεγάλες εορτές από τα σχολεία. Και δεν αφήνουν τα παιδιά πρώτα για την εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα ένα παράδειγμα για το ερώτημα ότι όχι σε όλες, ενώ τις εκδηλώσεις εκείνες που έχουν σχέση με τον με την αιμονία. Γιατί αλλή μονό μας τώρα να προτρέπουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση δεξιά και αριστερά. Μα εκεί πέρα είναι μέρη και τόποι αμαρτίας. Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Την ημερομηνία της βάρκησης δεν μπορεί να θεωρηθεί και αυτό. Ναι. Something. Σαν μια εκδήλωση. Και αυτό μπορεί να είναι. Αλλά δεν συνηθίζεται. Πάλι δεν είναι δημοσιογραφικό. Ναι. Πάλι δεν είναι δημοσιογραφικό. Ναι. Το όνομα που παίρνει, το όνομα που παίρνει, ας τιμήσουμε το όνομα που παίρνει. Από εκεί και πέρα επαιτήσεις βγάζουμε πολλές. Ένας ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ τη γυναίκα του, έχει βγάλει 10 επαιτήσεις. Και ας το κάνει. Δικό το θέμα. Πότε την γνώρισε, πότε την αγαπώνεσαι, πότε θα βρεθεί και να έχουν 10 επαιτήσεις. Να κάνουμε. Θέργεψε αυτό το σοβαρισμό. Δυστυχώς, δεκαετίες αγώνα να καταργηθεί, αντί να καταργείται, θεργεύει. Ποιο το. Τα γενέθλια. Ας βαφτίζεται στο όνομα του Αγίου της ημέρας. Αυτό το κάνουν οι Ρώσοι. Το κάνουν οι Ρώσοι πάρα. Πάρα πολύ, δεν ξέρω, αλλά το έχω πληροφορηθεί. Όχι όλοι, αλλά το κάνουν, συνηθίζεται. Και έχουν κάτι περίεργα και σπάνια ονόματα. Την ημέρα που γεννιούνται, παίρνουν και τον εορταζόμενο Άγιο. Στην Κρασία γινόταν. Μπράβο. Και σε ένα χωριό εδώ στην Καρβάλη, υπάρχει Μωυσής, ιεράρχη της Παλιάς Διαθήκης, Ραχήλ. Ναι. Τέτοια ερώτηση. Τη μέρα που πήγε μια ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση, μήπως είναι η δικιά μας ευθύνη που δεχθήκαμε όλες αυτές τις αλλαγές και τον δυτικό τρόπο ζωής, γιατί στην ουσία είναι, θα έλεγα μου, ένας λογισμός, μια πτώση, επειδή δεχθήκαμε αυτόν τον δυτικό τρόπο ζωής. Μήπως είναι και αυτό μια κοινωνική εκδήλωση να αρχίσουμε να ενωνόμαστε, ας πούμε, να αποβάλουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα απαντήσω σε σένα και μετά θα... Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι και μετά θα σας πω για ποιο λόγο θα παρουσιάσουμε το ντοκιμαντέρ. Η ερώτησή σου ήταν... Λέω, μήπως αυτό με τα γενέθλια και αυτά είναι, ναι, ας πούμε, έχουμε ευθύνη μεγάλη εμείς σαν γονείς. Ναι. Κοίταξε να δεις. Να ξέρετε ένα πράγμα, και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που θα σας πω, ότι ο κάθε άνθρωπος στην πνευματική ζωή οριμάζει. Ο κάθε άνθρωπος όμως οριμάζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή.
Και ανάλογα σε το τι άνθρωπος είναι και το τι διαδρομή έχει, τι χαρακτήρα έχει, εκφράζει και την ανάλογη μηχανία. Τώρα, ποια είναι η δική μας ευθύνη? Να έχουμε και τη δική μας ευθύνη όταν γίνεται κάτι συνειδητά. Όταν γίνεται ασυνειδητά, το πώς θα κρυθούμε, ας το κάνει ο κριτής μας. Ο κριτής μας το κάνει, ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε εμείς τον συνάνθρωπό μας, γιατί αυτό θα μας περιβλάβει μέσα μας εσωτερικά. Γιατί όταν, έστω και με έμμεσο τρόπο, όχι άμεσο, με έμμεσο τρόπο, κρίνουμε τον συνάνθρωπό μας, μέσα μας παθαίνουμε βλάβη. Γιατί ο Θεός παίρνει τη χάρη του από τον άνθρωπο αυτόν, γιατί η κρίση είναι δικαίωμα του Θεού. Και σου λέει και εν ολίγης ο Θεός, αυτό το δικαίωμά μου δεν στο έδωσα να μου κάνεις χρήση εσύ. Και ο Θεός παραχωρεί με την απουσία του να κάνει αυτός ο άνθρωπος λάθη. Και επαναλαμβανόμενα. Θα πω ένα παράδειγμα. Που ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε, ένας άνθρωπος που, να το πω, άργησε, όχι πάρα πολύ, μετά από 35 του να γνωρίσει τον Χριστό, ρώτησε ένα πράγμα. Αφού παντρεύτηκε, απέκτησε και ένα παιδί, λέει, να κάνω για να, για να μπει το παιδί μου, λέει, σε μια διαδικασία να προσεύχεται, να είναι στον δρόμο του Θεού, να μην είναι, λέει, σαν και εμένα. Του είχα απαντήσει ότι κοίταξε να φρόντισε να προσεύχεσαι εσύ από την καρδιά σου. Εάν το παιδί σου σε δει να προσεύχεσαι, σε είδε. Αν δεν σε δει, δεν σε είδε. Όμως εσύ θα προσεύχεσαι για την ψυχή σου. Πρώτα για την ψυχή σου. Και το παιδί εκ των πραγμάτων θέλει δεν θέλει ο γονιός. Είναι πρότυπο για το παιδί του. Είναι παράδειγμα. Το παιδί αντιγράφει. Έχει πρότυπο τον πατέρα του. Τη μάνα του πάρει εξίσου πρότυπο. Και τελικά αυτό γίνει σε καλό. Όταν αφήνουμε το παιδί να ακολουθεί το παράδειγμα μας, πολύ περισσότερο, αυτό ωφελεί πολύ πιο δυνατά. Όσο είμαστε κηρυγματικοί και λέμε μπλα 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 μπλα, αυτό είναι επισφαλές, είναι επικίνδυνο. Δεν λέω ότι είναι τόσο κακό, αλλά ό,τι έχουμε να πούμε, αν συνοδεύεται τελικά με πραγματικό περιεχόμενο αγάπης, σταυρικής αγάπης, σταυρικής προσευχής του γονέως, έχει άλλη επίδραση επάνω στο παιδί. Τελικά, η εμπειρία έχει δείξει το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος πλησιάζει εγκαρδίως στο ποτήριο της ζωής, εγκαρδίως προσεύχεται για τις δικές του αμαρτίες, τότε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται παράδειγμα όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για το κοινωνικό του περίγυρο, χωρίς όμως να επιδιώκει να γίνει παράδειγμα. Πρόσεξε. Χωρίς να επιδιώκει να πει, ας πω τώρα μια συμβουλή να μ' ακούσουμε. Γιατί έχουμε, παγιδευόμαστε έτσι λίγο πολύ όλοι που με τον εγωισμό μας, δεν μας κάνουμε κάτι. Να φανούμε, όχι να φανούμε, δεν έχουμε επιδιώξει να φανούμε, αλλά να πούμε κάτι για τον Χριστό. Και μόνο που το λέμε, μας απορρίπτουν. Γιατί? Μήπως είμαστε κηρυγματικοί? Μήπως είμαστε μόνο θεωρείς στη θεωρία και όχι στην πράξη, στη ζωή μας? Μάλλον κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα για την ταινία που θα προβάλλουμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στη δημόσια τηλεόραση. Αφορά τα δάνεια τα οποία είχαν γίνει στην εποχή, αμέσως μετά την Επανάσταση 1824-1825. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ και αυτό θα θέλω έτσι να σας δείξω μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι η ιστορία εκείνη επαναλαμβάνεται σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Με άλλα πρόσωπα, με άλλο σενάριο. Τότε κάναμε παραγγελία φρεγάτες, ξέρετε, με παλιά, με κατάρτια. Εμείς τώρα παίρνουμε υποβρύχια, παραγγελίες. Και το τι γινότανε τότε θα το δείτε. Τι θέλω όμως να σας πω, ότι επειδή η ιστορία τότε επαναλαμβάνεται ακόμα και σήμερα, που η σκοπιμότητα πια είναι να μας έχουν σαν αντική εδώ πέρα,
Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, τι θέλω να πω. Μην έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις επαγγελίες, στους ανθρώπους που λένε ότι εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα. Δηλαδή στους πολιτικούς. Και τι εννοώ. Αν μεταξύ μας, αδελφοί μου, δεν θα πρέπει να χρωματιζόμαστε. Ούτε πράσινος, ούτε μπλε, ούτε μαύρος, ούτε κίτρινος. Τίποτα. Και το λέω κεφαλαία γράμματα. Γιατί όποιος πει ότι εγώ έχω το καλύτερο σενάριο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, αυτός θα μας λέει, κάπου λέει, έχει τα δικά του ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πώς θα κρατηθούμε εμείς. Θα κρατηθούμε δίπλα στον Χριστό. Δεν είναι κουβέντα αυτό που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι η αλήθεια. Γιατί δίπλα στον Χριστό, κοντά στο ποτήριο της ζωής, ο Χριστός μας δίνει φώτιση. Μας δίνει ενέργεια. Μας δίνει έμπνευση. Μας δίνει δημιουργικότητα. Θα μας φωτίσει να βρούμε λύση από εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση, μίλησα με μια ηλικιωμένη γυναίκα και μου είπε για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν αξιωματικός σταγματάρχης στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο και πολέμησε στο ύψωμα 731. Έχετε υπόψη σας για το ύψωμα 731. Το 731 ύψωμα ήταν η τελική επίθεση των Ιταλών εναντίον των Ελλήνων την άνοιξη. Και είχε δύο Μουσουλίνοι στον Χίτλερ, εγώ σε 20 μέρες είμαι στην Αθήνα. Μαζεύει γύρω στους 400.000 στρατός είχαν η Ιταλία και 100.000 οι Έλληνες από την άλλη πλευρά. Και είχαν μαζευτεί στο 731 ύψωμα οι Έλληνες. Από εκεί δεν μπορούσαν να βγάζουν καθόλου οι Ιταλοί. 731 λέγεται το ύψωμα, διότι έχει 731 μέτρα ύψος από τη θάλασσα. Την πρώτη μέρα πέθανε βομβαρδισμοί. Σήμερα αυτό το ύψωμα έπεσαν λέει 100.000 βόμβες και το 731 σήμερα λέγεται 726. Δηλαδή 5 μέτρα έπεσε κάτω. Από τις βόμβες την πρώτη μέρα. Και μέσα από εκεί ξεπίδησαν οι Έλληνες και ανακήρυξαν την Ιταλική επίθεση. Και αυτό που θα σας πω είναι ζωντανή μαρτυρία. Ταγματάρχης. Νικόλαος Δουβαράς. Ο πόλεμος εκεί κράτησε περίπου 20 μέρες. Μέσα αυτές τις μέρες που από βραδύς συζητούσαμε το πώς θα αντιμετωπίσουν να αναχαιρετήσουν τους Ιταλούς. Το τάγμα του Δουβαρά ήταν να πάει σε μια χαράβρα να φυλάξει. Και το πρωί που ξύπνησε, χαράματα, πάει στον διοικητή και λέει: το τάγμα μου λέει δεν θα πάει στη χαράβρα, θα πάει από την άλλη πλευρά. Λέει: γιατί το λες αυτό? Διότι είδα στον ύπνο μου την Αγία Βαρβάρα και μου είπε ότι αν θα πάω από εκεί θα αποδεκατιστούν όλοι. Και μου είπε να πάω από το άλλο μέρος, διότι από εκεί θα έρθει η νίκη. Και τελευταία στιγμή το τάγμα του Βαρβάρα δεν πηγαίνει και πηγαίνει το άλλο τάγμα. Η ιστορία τη γράφει ότι το τάγμα που πήγε στη Χαράβρα πράγματι πολέμησε γενναία, αλλά αποδεκατίστηκαν όλοι. Και μάλιστα με έναν ηρωικό τρόπο. Το τάγμα που πήγε από την άλλη πλευρά του Βαρβάρα ήταν εκείνο που έφερε καθοριστική τη νίκη. Ήταν καθοριστική η στιγμή εκείνη που συνέβαλε το τάγμα του Βαρβάρα. Θέλω να πω, αυτός ο τάγματάρχης ήταν άνθρωπος της προσευχής. Ήταν άνθρωπος που ήταν ενωμένος με το ποτήριο της ζωής. Και ο Θεός το απεκάλυψε τι να κάνει. Και πως από τα ανέλπιστα, τη στιγμή που γίνεται η μάχη, που τη στιγμή που καθορίζονται τα όλα στην τελευταία στιγμή, θέλετε η χάρη στον Θεό και πεπαίνει. Ακόμα και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, μην πεποίθατε υπάρχοντας εμπειρούς ανθρώπων. Να μην έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε κανέναν και σε τίποτα. Να είμαστε ενωμένοι εμείς και κοντά στο Χριστό μας. Και εμείς με το παράδειγμα μας θα βγάλουμε μια γενιά τέτοια που θα φέρει την αλλαγή για την Ελλάδα μας.
Τώρα δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Όλοι μας έρχεται, τι λέμε. Βλέπω ότι, να λέει, τι φταίει. Είδατε τι κάνουν οι Έλληνες, έτσι είμαστε. Την ώρα που κατηγορούμε στην Ελλάδα μας και τους Έλληνες, δεν καταλαβαίνουμε ότι κατηγορούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μα δεν κάνουν τίποτα, όλοι πάνε ψυχίζουν αυτό. Μα δεν κάνουν τίποτα. Καλά, εμείς τι να κάνουμε. Και η λύση δεν είναι ούτε από πολιτικά σχήματα, αλλά μόνο από την χάρη του Θεού. Και όπως επενέβη η χάρη του Θεού ακόμα και το 1940 στην πρόσφατη ιστορία μας, έτσι μπορεί να συμβεί και τώρα, αρκεί και μόνο με εμείς να είμαστε ενωμένοι στο φροντίδιο της ζωής και ποιος θα επέμβει. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία μας και η σωτηρία του έθνους μας. Δεν μπορεί αυτός ο Θεός μετά από 400 χρόνια, μέσα από τη στάχτη, μέσα από τη τέφρα, έδωσε ζωή στο ελληνικό έθνος. Και θα μας δώσει τώρα. Λοιπόν, να δούμε την ταινία. Μια ερώτηση μπορεί να κάνω. Ναι. Αν πάνω σε αυτό που είπατε. Είπατε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό και να είμαστε στο φωτήριο του. Ναι, αλλά εφόσον το σύνολο μας προστατήσει, θα αποκτήσει ο Θεός. Γιατί βλέπω για την αμαρτία. Θέλετε να σας απαντήσω τι θα κάνει ο Θεός. Όχι, άλλο σας λέω. Επειδή λέω γενικά υπάρχει αποστασία. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός για αυτό ποτέ θέλει. Τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα. Μην με ρωτάτε τι θα κάνει ο Θεός. Είμαι ο κύριος Αναρμόδιος. Κυβέρνες μέσα. Κυβέρνες μέσα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εκτός από το βασικότερο είναι η προσευχή. Που λέτε, με σταυλικό τρόπο. Σε από εκεί μόνο αυτό ή σαν κορδί, σαν κοινωνία, σαν κοινότητα θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω να κάνουμε. Εκτός από την προσευχή, δηλαδή θα σκεφτεί να μας οδηγήσει κάπου. Η ψυχή είναι εκείνη που θα πρέπει, η καρδιά που θα πρέπει να μαλακώσει. Αν δεν μαλακώσει η καρδιά μας, δεν θα έρθουμε σε καλή κοινωνία ποτέ. Θα το μαλακώσει, δεν θα τα εξαρτήσει κανένα. Αλλά δεν θέλω να πω ότι εάν η ψυχή μαλακώσει και η ψυχή είναι κοντά στο Χριστό και η καρδιά μαλακώσει, τότε είναι που θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε λύσεις όπως λες εσύ. Κατάλαβες, εγώ είναι το πρώτο σφαλό. Από το αμέσως επόμενο, αν μας χωρίσει ο Θεός θα κάνει. Της χώρας αμέσως μετά την καταλευθέρωση.